Την αντεπίθεση της κυπριακής οικονομίας στην μετακορονοϊό εποχή σήμανε ο Νίκος Αναστασιάδης με αφετηρία το 2021 και τερματισμό το 2026. 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα διοχετευτούν τα επόμενα 5 χρόνια μέσα από 3 πηγές. 1,2 δις μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 1,8 δις μέσα από τα ταμεία πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1,4 δις μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις και σύμπραξη του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το σχέδιο όπως αποκαλέσαμε και προς το αύριο, μετατρέπουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία. Με το σχέδιο ανοίγονται πέραν των 11.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ προστίθεται ένα επιπλέον 7% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε παρά να χαρακτηριστεί ιστορική. Και είναι ιστορική γιατί σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια για την Κύπρο του αύριο. Το Εθνικό Σχέδιο για την Οικονομία θα κινηθεί σε 5 άξονες. Πρώτον, δημόσια υγεία και πολιτική προστασία. Μέτρα που αφορούν μεταξύ άλλων τη βελτίωση και εξυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. 2. Ταχεία μετάβαση και πράσινη οικονομία. Με τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης, με την ηλεκτρική διασύνδεση των συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτηρίων καθώς και άλλων κτηριακών υποδομών του δημοσίου με την τοποθέτηση σε όλα φωτοβολταϊκών. 3. Ενίσχυση ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας. 4. Ψηφιακή εποχή, με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς. Και 5. Απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό, με την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών, αλλά και εξυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, που θα βελτιώνει συντάξεις και επιδόματα. Το σχέδιο αφορά συνολικά 58 μεταρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις. Όλοι αναγνωρίζουν μια αποστασιοποίηση των πολιτών. Είναι η ώρα να ανταποκριθούμε εις αυτά που χρωστούμε στους πολίτες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε πως για να λάβει τα χρήματα η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και κάλεσε τη νέα Βουλή αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν το σχέδιο.